Μίλησε μας λίγο για τα πρώτα σου βήματα στην Εθνική Ομάδα. Ήταν το 2013 όταν δέχτηκα από το πουθενά ένα τηλεφώνημα από τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Χρυσοστόμου, για να αναλάβω σαν head coach την Εθνική Ομάδα. Είχα υπάρξει συνεργάτης σε προηγούμενες εθνικές. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για μένα. Νομίζω είναι τιμή για κάθε προπονητή να μπορεί να υπηρετεί τη χώρα του. Δέχτηκα χωρίς δεύτερη σκέψη και χωρίς να αναλογιστώ οποιαδήποτε προβλήματα μπορεί να υπήρχαν ή δυσκολίες, με μεγάλη χαρά. Δύο συμμετοχές με την κάτω των 20 της Κύπρου στη δεύτερη κατηγορία της FIBA το 2013 και το 2014, με την ομάδα μας να φτάνει στην 8η και την 11η θέση αντίστοιχα. Πώς είχες ζήσει τις συγκεκριμένες διοργανώσεις? Ναι, αυτό ήταν κάτι που αποφασίσαμε μέσα από το πλάνο που βάλαμε όταν ανέλαβα με τους συνεργάτες μου την Εθνική Ομάδα Ντρόν, ότι μετά εφόσον εργοποιήσαμε τα κλιμάκια αναπαρχία και ξανά δώσαμε πνοή στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας, αποφασίσαμε να έχουμε σαν προπονητές την επίβλεψη και των Εθνικών Ομάδων K20. Πήγαμε με δύο ομάδες το 2013 και το 2014 στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το 2013 επιλέξαμε να πάμε με μια ομάδα νεαρότερης ηλικία από τους 20άριδες που έπρεπε να αγωνιστούν, ούτως ώστε να τους είχαμε και τη δεύτερη χρονιά σχεδόν την ίδια ομάδα στην ίδια διοργάνωση. Κάτι που φάνηκε ότι ήταν σωστό σαν επιλογή και σαν απόφαση, αν κρίνει κανένας ότι το 2013 τερμαζήσαμε στην 11η θέση, ενώ το 2014 μπορέσαμε να ανέβουμε στην 8η θέση, που είναι και η καλύτερη θέση μικρής εθνικής ομάδας εισαγωγικά. Και βασικότερο όλων είναι ότι από αυτές τις εθνικές τα παιδιά μπόρεσαν να στελεχώσουν την Εθνική Αντρών και όλους τους συλλόγους στο πρωτάθλημα και να πάρουν χρόνο συμμετοχής και να βοηθήσουν αισθητά. Στο ΣΑΜΚΕ το 2013 η εθνική μας ομάδα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Μίλησε μας για την παρουσία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στους συγκεκριμένους αγώνες. Εντάξει, όπως είπα, ήταν μια πολύ έκτακτη, αν θέλεις, συμμετοχή. Κανείς δεν περίμενε ότι θα μπορούσαμε να λάβουμε μέρος. Ήταν καιρό κρίσης. Βρέθηκε κονδύλι με βοήθεια τελευταία στιγμή. Ουσιαστικά μαζέψαμε την εθνική ομάδα 15 μέρες με 20 μέρες πριν τους αγώνες, χωρίς φιλικά παιχνίδια. Μπορέσαμε να δώσουμε κάποια στοιχεία στο παιχνίδι που θέλαμε και πήγαμε μέσα στο Λουξεμβούργο και στον τελικό κερδίσαμε την ομάδα του Λουξεμβούργου, η οποία έπαιζε με τρεις naturalizé στο συγκεκριμένο τουρνουά μπροστά στο δικό της κοινό. Νομίζω ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή και η αίσθηση μας άφησε ήταν πολύ γλυκιά. Το καλοκαίρι του 2016 η Κύπρος συμμετείχε στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ. Η εικόνα της ομάδας μας ήταν θετική στο μεγαλύτερο μέρος των αγώνων. Πώς έζησες τα συγκεκριμένα παιχνίδια? Ήταν ένα μεγάλο στοίχημα για μας. Είχαμε κρυφό πόθο και κρυφό στόχο, αν θες, την πρόκριση στο Ευρωμπάσκετ, η οποία θα έλεγα ότι χάθηκε στις λεπτομέρειες. Δεν πίστευαν πολύ ότι μπορούσαμε να τα καταφέρουμε σε ένα όμιλο με ομάδες που είχαν συμμετοχή στα Ευρωμπάσκετ τα προηγούμενα. Μπορέσαμε να κάνουμε μια εξαιρετική πορεία και σε φιλικά παιχνίδια. Η ομάδα έδειξε ότι είχε μέταλλο και μπορούσε να κάνει πράγματα. Για παράδειγμα, κερδίσαμε την Ρουμανία, μέσα στη Ρουμανία, η οποία αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στο Ευρωμπάσκετ. Κερδίσαμε Εσθονία, κερδίσαμε αρκετές και καλές ομάδες. Από εκεί και πέρα μπήκαμε στα προκριματικά. Δυστυχώς το μάτς με την Ισλανδία μέσα στο δικό μας γήπεδο ήταν κομβικής σημασίας. Αυτό το χάσαμε στις λεπτομέρειες. Δεν σταματήσαμε την προσπάθεια, πήγαμε και κερδίσαμε μέσα στην Ελβετία. Αλλά νομίζω ότι μας άφησε λίγο μια πικρή γεύση, αν αναλογιστούμε ότι μας λείπαν κάποια παιδιά. Παραδείγματος χάρη ο Βασίλης Οκούνας, ο οποίος ήταν τραυματισμένος και στους τελευταίους άμπτια μας βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή είχαμε κάποιες απουσίες που ενδεχομένως, αν ήταν, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι διαφορετικό. Αλλά η εθνική ομάδα είναι αυτή, αγωνίζεται με αυτούς που είναι έτοιμοι και αυτούς που είναι υγιείς. Όλα τα παιδιά δώσανε παραπάνω από το 100% των δυνατοτήτων τους και νομίζω ότι αυτό που είπες, η θετική εικόνα,
είναι αυτό που βγήκε προς τα έξω και πλέον κανείς δεν ερχόταν να παίξει με την εθνική ομάδα της Κύπρου και να θεωρεί ότι έχει να κάνει να περάσει ένα εύκολο βράδυ. Η τελευταία σου συμμετοχή ως ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ανδρών ήταν στο ΣΑΜΚΕ στο Σαν Μαρίνο, όπου η Κύπρος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Μίλησε μας λίγο για τους τελευταίους σου αγώνες στον πάγκο της Εθνικής Ανδρών και τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Θεωρώ ότι ήταν το δυσκολότερο χρυσό μετάλλιο που έχουμε πάρει μέχρι στιγμής σε αγώνες μικρών κρατών. Η συμμετοχή και μόνο του Μαυροβουνίου ήταν από μόνη της αρκετή για να πείσει τους πλήστους, εκτός από εμάς που ήμασταν κοντά στην ομάδα, ότι το χρυσό μετάλλιο ήταν χαμένη υπόθεση και θα έπρεπε πλέον να παλέψουμε για τη δεύτερη ή την τρίτη θέση. Με Μαυροβούνιο και Ισλανδία να είναι πολύ καλές, με την Ανδώρα να βρίσκεται σε πολύ ψηλότερο επίπεδο από ό,τι την είχαμε συνηθίσει. Νομίζω ότι το έργο μας ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αλλά πραγματικά είμαι πάρα πολύ περήφανος, γιατί τα παιδιά το είχαν δείξει από το ξεκίνημα, από την προετοιμασία, ότι για μας στόχος ήταν το χρυσό μετάλλιο. Δεν το λέγαμε προς τα έξω, δεν το είχαμε αφήσει να διαρρεύσει με την έννοια ότι ήμασταν τόσο σίγουροι, αλλά είχαμε δώσει μια υπόσχεση μεταξύ μας ότι εμείς θα πάμε για να παλέψουμε και να κερδίσουμε το χρυσό μετάλλιο. Νομίζω ότι ο τρόπος που ήρθε και η εμφανίση της ομάδας έπεισαν και τους πλέον δυσπίστους. Στο Σαν Μαρίνο είδαμε ένα εξαιρετικό κλίμα ανάμεσα στην ομάδα. Πού πιστεύεις ότι οφείλεται αυτό το κλίμα που είδαμε στο Σαν Μαρίνο? Κοιτάξτε, η εθνική ομάδα είναι κάτι άλλο. Το να είσαι είτε προπονητής είτε αθλητής στην εθνική ομάδα είναι εντελώς διαφορετικό από το να είσαι σε ένα οποιοδήποτε κλαμπ, σε οποιαδήποτε χώρα. Νομίζω ότι η αγάπη για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και η αυταπάρνηση, γιατί αν σκεφτείς ότι όλα τα παιδιά στερήθηκαν διακοπές, στερήθηκαν οικογένεια, φίλους, σε μια περίοδο που ήταν χωρίς για αυτούς αγωνιστικές υποχρεώσεις με τους συλλόγους τους, για να μπορέσουν να είναι συνεπείς στην εθνική ομάδα, δείχνει πόσο πολύ όλοι ήθελαν να είναι και πόσο πολύ το αγαπούσαν. Νομίζω ο σεβασμός, ο αλληλοσεβασμός που υπήρχε στην εθνική ομάδα από την πρώτη μέρα και η εκτίμηση προς όλους, από όλους, αλλά και ο κοινός στόχος και το όραμα που είχαμε για αυτές τις εθνικές ομάδες, ήταν το κλειδί. Μπορέσαμε όλοι μαζί να βάλουμε το εγώ κάτω από το εμείς και να φέρουμε τα αποτελέσματα που φέραμε. Ποια θεωρείς την κορυφαία σου στιγμή ως ομοσπονδιακός τεχνικός? Δεν ξέρω αν μπορώ να ξεχωρίσω αγωνιστικά κάποια στιγμή. Σίγουρα τα χρυσά μετάλλια στους ΣΑΜΚΕ ήταν σπουδαίες στιγμές, αλλά νομίζω οι σημαντικότερες στιγμές ήταν, ξέρεις, μετά από κάθε αγώνα μια αγκαλιά και ένα συγχαρητήριο από συνεργάτες, από αθλητές ή από ανθρώπους που ήταν γύρω στην ομάδα. Νομίζω αυτά είναι τα μεγαλύτερα παράσημα που έχουμε αποκομίσει σαν εγώ προσωπικά, αλλά και συνεργάτες μου, πιστεύω, σαν προπονητές της Εθνικής Ομάδας. Θα άλλαζες κάτι από την πορεία σου στους πάγκους της Εθνικής Κύπρου, αν μπορούσες? Τίποτα. Νομίζω ότι όλη η διαδικασία στην οποία μπαίνει ένας προπονητής με τα συν και τα πλην είναι αυτή που σφυριλατεί και τον χαρακτήρα του, αλλά και την ικανότητα του, αν θέλεις, προπονητικά. Εγώ έζησα όλες τις στιγμές, και όμορφες και άσχημες, στο 100%, και νομίζω ότι όλες αυτές οι στιγμές μου έδωσαν το σύνολο του puzzle που μου έχει προσφέρει αυτή η εμπειρία στην Εθνική Ομάδα. Ποια είναι η άποψη σου για το μέλλον της Εθνικής Ανδρών? Υπάρχει και δεν είναι, νομίζω είναι αρκετά θετικές οι ενδείξεις. Όπως είπα, είχαμε φτιάξει ένα προγραμματισμό από το 2013, ο οποίος βγήκε επί της ουσίας και είδαμε αρκετά παιδιά να στελεχώνουν τις αντρικές ομάδες αλλά και την εθνική ομάδα. Πλέον το πιο σημαντικό είναι όλα αυτά τα παιδιά να πάρουν ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Η χρησιμοποίηση, από ό,τι ξέρω, ενός Κυπρίου στο παρκέ από φέτος ίσως να είναι μια καλή ευκαιρία να αποκομίσουν ακόμα μεγαλύτερες εμπειρίες και χρόνο συμμετοχής, και θεωρώ ότι αυτά τα παιδιά όσο περνάει ο χρόνος θα γίνονται καλύτερα και θα είναι πιο έτοιμοι να αποτελέσουν το αύριο της εθνικής ομάδας.
Κλείνοντας, θα ήθελα ένα δικό σου επίλογο και ένα μήνυμα προς τους φίλους της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας και των εθνικών μας ομάδων. Θα πω ότι καταρχήν ήταν πολύ μεγάλη η έκπληξη όλων εμάς, θετικά, στο γεγονός ότι ο φύλαθλος κόσμος της Κύπρου αγκάλιασε την εθνική ομάδα μπάσκετ. Οπότε είχαμε σημαντικούς αγώνες εντός έδρας, ο κόσμος είχε δώσει το παρόν του. Κάτι που σημαίνει ότι ο κόσμος αγαπάει το μπάσκετ, γιατί όλοι έχουμε μπει στη διαδικασία να σκεφτόμαστε ότι τα σχεδόν άδεια γήπεδα στη διάρκεια του πρωταθλήματος δείχνουν το αντίθετο. Ο κόσμος της Κύπρου αγαπάει το μπάσκετ. Εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τη στήριξη που είχε δώσει στις εθνικές ομάδες τόσα χρόνια. Και θα κλείσω με κάτι που συνηθίζω να λέω, ότι πρέπει όλοι να αγαπάμε την εθνική ομάδα. Η εθνική ομάδα είναι ομάδα όλων μας και όλοι πρέπει να είμαστε παρόν, να προσφέρουμε από οποιοδήποτε πόστο, με οποιοδήποτε τρόπο. Εγώ είμαι στη διάθεση της εθνικής ομάδας, έστω και αν βρίσκομαι μακριά, με οποιοδήποτε τρόπο μπορώ. Έχω τη δύναμη ακόμα να βοηθήσω για τα επόμενα χρόνια και θα ήταν ιδιαίτερη χαρά για μένα.